Είναι το θέμα εκεί. Άλλα και να πάρουν την Ευελίνα, έκτακτη συμμετοχή. Να σου πω την αλήθεια, η Ευελίνα είναι και 2 μέτρα. Ρε, έχει ασχοληθεί κιόλα για ένα χρόνο. Η άλλη που μετράει όχι ένα 60, όχι ένα 52 με τα χέρια στην ανάταση. Όχι ένα... και τα νύχια άκουσα. Έκανε την πρώτη πασαρέλα όταν ήταν 1,5 ετών και θέλω να σου πω ότι έχει κάνει και Victoria's Secret. Δηλαδή δεν είναι αστεία πράγματα. Σε λίγο, Ευελίνα, αυτά θα έχουμε τη Φανιά κοντά μα. Την ξαδέρφη τη Victoria's Secret έκανε. Όχι τη Victoria. Την πρώτη αδέρφη. Τι λέει. Λοιπόν, η Φανιά θα είναι κοντά μας και ένας καλεσμένος επίσης που τον αγαπούμε πολύ και τα λέει έξω από τα δόντια για τον Next Top Model. Αλλά τώρα θα πάμε στην Ευελίνα μας. Την οποία το σκεφτόμασταν, λέγαμε όταν θα βγει η Ευελίνα από το παιχνίδι, ας πούμε, και θα έρθει εδώ. Τι θα γίνει ακριβώς στο μεσημέρι. Θα το φοράει το πίρσινγκ. Η Ευελίνα είναι εδώ, έφυγε με τη θέλησή της και πριν πάμε να δούμε αυτά που έχεις κάνει εσύ κατά καιρούς και τα οποία εμείς έχουμε σχολιάσει και θα θέλαμε να μας πεις τι πραγματικά συνέβαινε, πάμε να δούμε τι είπανε οι συγκάτοικοί σου, οι πρώην συγκάτοικοί σου, μετά την αποχώρησή σου. Ας πάμε. Το ακούσουμε. Συγκινήθηκα πολύ, στεναχωρήθηκα, τουλάχιστον δεν ήθελα να φύγει έτσι η Ευελίνα με αυτόν τον τρόπο. Το πράγμα που με στοχούν είναι αυτό. Να μας πει ένα γεια σου, να μας χαιρετήσει. Τίποτα άλλο. Ένα γεια. Συναχωρέθηκα. Εντάξει, μάλλον στο γράμμα μας άγγιξε όλους, πιστεύω. Η Ευελίνα μας στεναχώρησε που έφυγε. Πάρα πολύ. Αλλά δεν θέλω να πιέζεται κανένας που νιώθω κοντά μου. Θέλω να είναι καλά. Και έτσι, αφού ήταν αυτό που ήθελε, την καταλαβαίνω και το δέχομαι. Στεναχωρήθηκα επειδή έφυγε. Δεν ήθελα να φύγει. Όχι έτσι. Επειδή άμα έκανα κι εγώ ό,τι αισθάνεται η καρδιά μου, θα έφευγα κι εγώ τώρα. Ό,τι λέει η καρδιά μου. Έπα, το καταλάβω ότι του κάνει αυτό το πράγμα. Φινόταν από το Σαββάτο χθες, φορτίστηκε. Αλλά ώρες-ώρες, όντως είμαι παράωρος, φίλε. Ώρες-ώρες. Κοιμάμαι όρθιος και πληρώνω ξενοδοχείο στο Ντουμπάι. Ναι, εντάξει. Αφού θες να το σκέφτεσαι, τσά, να το σκέφτεσαι. Θα είναι μια χαρά. Τι μοντέλο πιστεύω να γίνει, που είναι σίγουρος ότι θα γίνει. Ξέφουμε τα καλύτερα. Έπραξε πραγματικά με την καρδιά της. Μοιαζόταν πολύ για την Άρα και το έκανε για να δώσει, μάλλον ίσως προς την Άρα, μια ευκαιρία. Είπα, το καταλάβω. Δεν κατάλαβα τίποτα. Τι είσαι, μωρέ, τον Νίλς. Μα φαίνει κατάπια στη γλώσσα σου. Την κατάπια, ρε παιδιά. Την κατάπια. Άμα δεν μπορείτε να καταλάβετε, δεν καταλαβαίνετε. Αφού ρε Αντώνη... Απλώς είμαι στεναχωρημένος. Καταλαβαίνουμε ρε Αντώνη, αλλά όλοι μας τι πάμε να τους συγχαίρετε. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ λειτουργώ όμως έτσι, γι' αυτό, sorry. Γι' αυτό σου λέω. Δεν φταίτε εσύ, που είμαι έτσι. Για πες μας, Ευελίνα, πώς θα βλέπεις τώρα τα παιδιά απ' έξω και για όλα αυτά που λένε για σένα εννοώ. Περίμενα ότι θα στεναχωρηθούν. Κάποια άτομα. Δηλαδή περίμενα ότι θα στενοχωρηθεί η Νάρα, η Χριστίνα, ο Αντώνης. Για τον Γιώργο δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα τόσο από τον Γιώργο. Καθόλου, μα καθόλου. Γιατί λες δεν το περίμενα στον Γιώργο? Επειδή είδα την προηγούμενη Κυριακή που με ψήφισε, παρόλο που εγώ πριν την Κυριακή νομίζω ότι ήταν δικό μου άτομο εκεί στο σπίτι, ότι μπορώ να τον πιστεύω ότι είναι πιο κοντά μου. Μετά βγήκε αυτή η ψηφοφορία και λέω, μάλλον έκανα λάθος. Μάλλον δεν έβλεπα καλά τα πράγματα που γινόταν στο σπίτι. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Και σε πλήγωσε, είπες, Με πλήγωσαν οι ψήφοι της Στέλλας και ο ψήφος του Γιώργου. Νομίζω ότι είναι ανθρωπινό αυτό που νιώθουμε, επειδή εκεί είναι η ζωή μας, έτσι. Παρόλο που εσείς το βλέπετε σαν παιχνίδι απ' έξω, εμείς... είμαστε εκεί 24 ώρες μαζί. Βλέπει ο ένας τον άλλον. Όταν πλένουμε τα ντόντια, όταν πάμε τουαλέτα... πλένουμε... τουαλέτα πάει ο καθένας μόνος του. Συγκινητικές στιγμές αυτές στην τουαλέτα. Εντάξει. Έκανα εγώ λάθος, δεν τον έκρινα σωστά, ας με ψήφισε ή νομίζεις ότι ο Γιώργος, ας πούμε τώρα,
θα μπορούσε να πει κάποιος ίσως ότι ή υπερβάλλει ή υποκρίνεται ή δεν ξέρω εγώ. Παιδιά, δεν ξέρω, μήπως υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλές πιθανότητες πώς μπορεί να αισθάνεται τώρα ο Γιώργος, γιατί το κάνει. Μπορεί να έχει λίγο τύψεις, επειδή εγώ είπα στα παιδιά ότι με πλήγωσαν οι ψήφοι σας. Δεν το είχα μέσα μου, με πλήγωσαν και τους το είπα. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι ότι, δεν ξέρω, πραγματικά με συμπάθησε και πολύ απλά έπρεπε να ψηφίσει κάποιον και ψήφισε εμένα. Κάποιον πρέπει να ψηφίσουν. Ιδιαίτερα τα γλιδωστεύουν. Θα μπορούσε να ψηφίσει κάποιον άλλον, όχι την Ευελέγγυα. Εντάξει, αυτές οι δύο γενιές. Ναι, αλλά αν ψήφιζε κάποιον άλλον, οι άλλοι είναι δυνατοί παίκτες. Και υπάρχει και το ενδεχόμενο να γίνει πάρα πολύ αντιπαθή στο κοινό. Ψηφίζοντας τον Αντώνη ή τον Φουκάκη που είναι κοντά. Ναι, αλλά η Ευελίνα τώρα μας λέει δύο ερμηνείες ενδεχομένως της συμπεριφοράς του Γιώργου. Αλλά υπάρχει και μια τρίτη ερμηνεία. Μήπως ο Γιώργος ήταν τσιμπημένος μαζί σου. Και το είχε εξωτερικεύσει με έναν τρόπο που δεν το κατάλαβες ή δεν ήθελες να το καταλάβεις. Τσιμπημένος με... τι εννοείς? Εννοώ ερωτευμένος, εννοώ ότι του κάνεις κούκου, κλικ, κάτι, πώς το λένε. Πώς θα το καταλάβεις, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Του έκανα κούκου, Αισθάνθηκες Έπαθε φλάς. Έπαθε φλάς, ναι. Τι να κάνω, ας πάθει φλάς. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήθελε να την κρατήσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα ήθελε να την κρατήσει μέσα. Όχι, ας επιμείνουμε, γιατί είπε η Ευελίνα ότι ενοχλήθηκε και πληγώθηκε από την ψήφο του Γιώργου. Άρα μάλλον κάτι είχες καταλάβει. Όχι, παιδιά, όχι, τον όλους εκεί μέσα έβλεπα σαν φίλους μου, έτσι. Και ας πούμε αυτή πώς με τον... Αυτό πώς έβλεπε, μήπως ήταν ερωτευμένος. Δεν το είδα αυτό, φίλος του Γιάννη Φουκάκη. Παιδιά, εντάξει, με τον Γιάννη ήταν εντελώς διαφορετικά. Επειδή τον Γιάννη δεν μπόρεσα να τον καταλάβω, τον άνθρωπο. Πρώτη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι, έκατσα απέναντί μου και έκατσα, μου μίλαγε και ήμουν και λέω, παιδιά, σκέφτομαι. Πω, τι γλώσσα μιλάει αυτός, τι μου λέει τώρα. Φαντάζομαι ότι πώς να επικοινωνώ μαζί του. Φαντάζομαι ότι και ο Γιάννης έλεγε το ίδιο πράγμα για σένα. Υπήρχε ένα θέμα επικοινωνίας μεταξύ σας. Ναι, γι' αυτό με αυτό το... Σέβομαι τον Γιάννη, πραγματικά τις απόψεις του, σέβομαι από πού έρχεται, πώς σκέφτεται, επειδή όλα αυτά μας φτιάχνουν, έτσι, σαν άνθρωποι. Αλλά δεν μπόρεσα να επικοινωνώ μαζί του, επειδή δεν κατάλαβα τα 80% που μου έλεγε. Τον είπα στο Γιάννη για τον Γιάννη Φουκάκη, γιατί λες όλους αισθανόμουν σαν δικούς μου ανθρώπους. Δεν τους αισθανόσουν όλους σαν δικούς ανθρώπους. Υπάρχουν διαβαθμίσεις πάντα στα πράγματα. Ναι, αυτό λογικό. Ναι. Δηλαδή είχε την Άρα πολύ ψηλά και μετά... υπήρχε διαβάθμιση. Ναι, βεβαίως. Τι έγινε? Διαβάθμιση. Με τη λέξη διαβάθμιση δεν τη βοηθάς. Ναι, δηλαδή... ότι είναι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Υπάρχει ένας ομόκεντρος κύκλος, ρε παιδί μου, αυτό εννοεί. Δεν ήταν όλοι το ίδιο. Πάμε λοιπόν πίσω στον Γιώργο. Και ο Γιώργος λοιπόν ήταν ένας από τους δικούς σου ανθρώπους. Εγώ θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και είναι άνθρωπος που μπορώ να τον έχω δίπλα μου, αλλά... είναι λίγο ξεροκέφαλος, δηλαδή όταν κάναμε, κάναμε συζήτηση, δεν δεχόταν τη γνώμη σου ή μήπως την δεχόταν και δεν ξέρω. Ναι, ρε παιδί μου, ανεξάρτητα από το αν δεχόταν τη γνώμη σου, την γνώμη τη δική σου ο Γιώργος, επειδή ίσως να είναι και λίγο μεγαλύτερος και να τα βλέπει λίγο πιο απόλυτα τα πράγματα, εσύ το ερωτικό στοιχείο το εισέπραξες, το κατάλαβες, δηλαδή το να σου σφάξω μια κότα ή ξέρω εγώ, σου είπε κάποια πράγματα, γιατί δεν βλέπουμε 24 ώρες, 23 ώρες, 24 ώρες. Το έχεις καταλάβει, ρε παιδάκι μου. Έχεις καταλάβει. Το καταλάβει, παιδιά. Στο γράμμα ότι η Φωτεινή είναι τυχερή που ξέρει ο Γιάννης να σφάζει τα κατσίκια. Παιδιά. Και λέω άμα... Και λέμε μήπως και εσύ είσαι από τις γυναίκες που... Που μου αρέσει να σφάζουν τα, ξέρω εγώ, κοτόπουλα. Τις κότες, ναι, ρε παιδί μου, γιατί είπες για την κότα, δεν είπες για την καρδιά του, δεν είπες για κάτι άλλο. Δεν είπα για την καρδιά του, είπα ότι η καρδιά του είναι στο χέρι του. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σου δώσει τα πάντα. Ανοιχτό καρδό. Γενικά άνθρωπος. Θέλουμε να πούμε, σου την έδινε που ήταν με το σαμπό και την ασπρικάλτσα. Πώς αλλιώς να το πω, δεν ξέρω. Στιλιστικά ταιριάζατε, ρε παιδί μου, αυτό. Στιλιστικά δεν ταιριάζαμε. Βρε παιδιά, σε μένα λοιπόν τη λίγο αλλού της παρέας. Μια ερώτηση. Εσύ θα τον ήθελες με το σαμπό και την ασπρικάλτσα. Έχει πάει η ώρα να βγούμε στην αυλή για το διάλειμμα. Να την κάνω μετά την ερώτηση. Να την κάνεις μετά την ερώτηση. Να φας το διάλειμμα όμως. Και μετά θα πάρεις δυνάμεις. Ευελίνα, θα δούμε ένα βίντεο που σου αφορά. Και σε αυτό το βίντεο μέσα είναι όλα. Ό,τι έχεις κάνει, ό,τι σου έχουν κάνει. Εντάξει. Έτσι. Όλες τις σύντρικες τις οποίες ενδεχομένως μπορεί να έχει συμμετάσχει, τα κλάματα, οι όμορφες στιγμές, οι στιγμές, οι άσχημες στιγμές. Γιατί έκλειγες τόσο πολύ, φαντάζεσαι. Γιατί τόσο πολύ κλάμα, δε πουλάκι μου. Γιατί τόσο κλάμα. Σου έχουν πει
Τι εικόνα έχεις βγάλει προς τα έξω? Μου είχαν δείξει ότι έδειξε πολύ ότι κλαίω. Αυτό, κάτι άλλο πριν από αυτό. Μα όχι, αποκλείεται. Όχι, δεν έκλαιγες πολύ, όχι, δεν το λες πολύ αυτό. Βγαίνουμε στην αυλή για το διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δεις αυτό και να μου το σχολιάσεις.